Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν. Ακούτε την εκπομπή Ράδιο Πατιέρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Μανώλης Σάλλας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Ξερουδάκης. Στον μεγάλο αγώνα των εργαζομένων της ΚΟΤ ΑΕ, στις αιτίες, τα αιτήματα και τις προοπτικές του, είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή Ράδιο Πατιέρα. Έχουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Γρηγορία Ρόκα, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, και την κυρία Ευαγγελία Πανά, Γενική Γραμματέα, που μας μιλάνε για το ιστορικό αυτού του αγώνα, καθώς και επίσης μας περιγράφουν το απαράδεκτο καθεστώς της εκπεριτροπής εργασίας, τρεις ημέρες το μήνα, που όχι μόνο θέλει να επιβάλλει η εργοδοσία, αλλά ούτε καν αυτό το ίδιο το τηρεί. Να τονίσουμε ότι οι εργάτες της ΚΟΤ ξεκίνησαν ένα δύσκολο αγώνα περιφρούρησης των δικαιωμάτων τους αλλά και της περιουσίας της εταιρείας, καθώς μόνο έτσι μπορούν να διεκδικήσουν και πάλι την αξιοπρεπή εργασία και την επιβίωσή τους, και μάλιστα σε μια περιοχή όπως η Δυτική Αττική που πλήττεται από την αποβιομηχάνηση και την τεράστια ανεργία. Καλούν σωματεία, εργατικά κέντρα και συλλογικότητες να τους συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο. Κυρία Γρηγορία, κυρία Ευαγγελία, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας, ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, είτε να συμπληρώσετε σε αυτά που τα στοιχεία που τόση ώρα μας εκθέσατε εδώ πέρα, πολύ ανάγλυφα, είτε να μας πείτε σε σχέση με τις προοπτικές του αγώνα. Κυρία Γρηγορία, θα μας μιλήσετε εσείς. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή, γιατί οι εργαζόμενοι ζουν δραματικές στιγμές, ναι, και περιμένουμε από την εταιρεία να λάβει σοβαρά το θέμα. Μάλιστα. Και να μας πει τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ίδια και εγώ, να σταματήσει να παίζει, γιατί είναι παιχνίδια. Αυτό είναι ένα παιχνίδι και είναι παιχνίδι με ανθρώπινες ψυχές. Μάλιστα. Παιχνίδια είναι στις πλάτες των εργαζομένων. Έτσι. Αλλά τα κέρδη όμως. Εννοείται. Τις επιχειρήσεις δεν τις δίνουν μαζί οι εργαζόμενοι με τους επιχειρηματίες, έτσι. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι και δουλεύουν για τις... Για τον πλούτο των επιχειρηματιών. Εντάξει, ο πλούτος τους είμαστε εμείς, οι εργάτες. Μάλιστα. Των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών όμως. Και από ό,τι μας περιγράψατε, εσείς είχατε βάλει πλάτη και μάλιστα για παρατεταμένο διάστημα. Ακριβώς. Είχατε για βάλει χρόνια και πάμπολες φορές. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τελειώνοντας την εκπομπή μας, να ευχαριστήσουμε την κυρία Γρηγορία Ρόκα και την κυρία Ευαγγελία Πανά, την πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων της ΚΟΤ, που ήταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Ράδιο Πατιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο της Ερτόπεν. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Νίκος Ξηρουδάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Σάλλας. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη συχνότητα της Ερτόπεν.